Είναι απαράδεκτο να φύγει και το γραφείο της ΔΕΗ από εδώ, που εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμου, είδαμε και τα στατιστικά προηγουμένως, λιγότερους ας πούμε από την Σιτία, με περισσότερο προσωπικό στη Σιτία. Εδώ το δικό μας το προσωπικό, και δεν είναι τα δύο άτομα που πάνε και έρχονται σε διάφορα γραφεία, διότι το καλοκαίρι ένας από τους δύο εργαζόμενους είχε πάει στο Ρέθυμνο εκεί να εξυπηρετήσει ανάγκες, γιατί εδώ εμείς μπορούσαμε να εξυπηρετηθούμε. Σούρτα φέρτα λοιπόν στον Άγιο Νικόλαο, όχι ότι έχω κάτι με την πόλη του Αγίου Νικολάου, αλλά θεωρώ ότι κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο. Κύριε Δερμητζάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας, καλή εβδομάδα. Επίσης, καλή εβδομάδα και σε εσάς. Λοιπόν, έρχεστε με μια επιστολή για το κλείσιμο του γραφείου της ΔΕΗ. Να αντιδράτε κι εσείς, αυτό μπορείτε να κάνετε. Το είχατε χειριστεί, κύριε Δερμητζάκη, αυτό το θέμα και ως βουλευτής τότε. Η απάντηση που δίνατε κι εσείς... Ναι. Μνημονιακούς υπήρχαν από τα πρώτα χρόνια ανάμεσα στις υπηρεσίες που απομακρύθηκαν και το γραφείο της ΔΕΗ εδώ στην Ιερά Πέτρα. Όπως πολύ σωστά είπατε, εξυπηρετεί ένα μεγάλο αριθμό συνδρομητών. Μπορείτε να το διαπιστώσετε και σε μια επίσκεψη, αν πάτε, είναι συνεχώς γεμάτο το γραφείο από κόσμο που εξυπηρετείται έστω και με τους δύο υπαλλήλους που υπάρχουν. Μάλιστα, ο ένας πάει δύο φορές τη βδομάδα στον Άγιο Νικόλαο για ένα θέμα το οποίο είχα αντιδράσει και τότε και είχα κάνει παρεμβάσεις και μου είχαν υποσχεθεί ότι θα είναι προσωρινό και ότι θα επιστρέψει. Ήταν πάντως στους σχεδιασμούς από τα πρώτα μνημόνια αυτό. Το γεγονός ότι υλοποιείται όμως από μια υποτιθέμενη αριστερή κυβέρνηση είναι για μένα αδιανόητο, διότι είναι και σε ιδιόκτητο χώρο και δεν νομίζω ότι επιβαρύνει σε τίποτα τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας το ότι λειτουργεί ένα γραφείο με δύο υπαλλήλους. Σας είπα, ένας δύο φορές πάει στον Άγιο Νικόλαο την εβδομάδα, κακώς, και προχωρούν στο κλείσιμο τελικά. Εμείς τότε είχαμε αντιδράσει. Στο 7ο που ήμουν κυβερνητικός βουλευτής υπήρχαν πάλι σκέψεις, είχαν επανέλθει οι σκέψεις για να κλείσει το γραφείο. Είχα αντιδράσει τότε δυναμικά και τους είχα στείλει τελεσίγραφο, ας πούμε, ότι είναι αδιανόητο να γίνει αυτή η πράξη και είχε αποτραπεί προσωρινά. Φαίνεται όμως ότι τώρα, επειδή δεν υπάρχει καμιά αντίδραση από εδώ από τους και από τον βουλευτή, τον τοπικό, τον κυβερνητικό, δεν ξέρω τι κάνει για αυτό το θέμα, υλοποιείται τελικά αυτή η απόφαση όπως πληροφορήθηκα αυτές τις μέρες. Ας πούμε, είχα κάνει επίσκεψη στο γραφείο και υλοποιείται αυτή η απόφαση. Οφείλουμε να αντιδράσουμε δυναμικά. Εγώ έχω κάνει ήδη κάποιες επαφές, πρώτες επαφές, ούτως ώστε να του στείλω το μήνυμα ότι δεν θα αφήσουμε, η κοινωνία της Ιεράπετρας δεν θα αφήσει να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει ένα τέλος και μάλιστα όχι απλώς να υπάρξει τέλος, να αρχίσει μια αντίστροφη πορεία, διότι όλες αυτές οι υπηρεσίες που αναφέρατε που έχουν αποψηλωθεί δημιουργούν ερημοποίηση σε μια περιοχή που υπάρχουν οι προοπτικές για να υπάρξει ανάπτυξη. Και όχι απλώς είναι η μεγαλύτερη πόλη του νομού, είναι στο κέντρο περίπου του νομού και εξυπηρετεί όλο αυτόν τον κόσμο, όλους αυτούς τους, όπως ανέφερα προηγουμένως, 24.000 συνδρομητές. Τώρα από εκεί και πέρα πιστεύω ότι και ο Δήμος πρέπει να κινητοποιήσει τον κόσμο, να σταλεί ένα μήνυμα ότι μέχρι εδώ και μη παρέχει. Να ρωτήσω κάτι, επειδή το είχατε χειριστεί, ναι, κύριε Δερμητζάκη, επειδή το είχατε χειριστεί ως βουλευτής αυτό το θέμα, τι σας έλεγαν τότε? Αυτή την, η απάντηση που θυμάμαι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι ότι είναι ιδιωτική επιχείρηση και δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι σε αυτό. Αν θυμάμαι το ίδιο είχε πει και ο Δήμαρχος. Δεν προβάλλανε αυτή την ιδεολογία. Όχι. Για πείτε μας αν δεν το θυμάμαι σωστά. Αυτά γίνονται στα πλαίσια των μνημονιακών, με πρόσχημα. Εγώ πιστεύω με πρόσχημα πολλές φορές τα μνημόνια. Κλείνουν διάφορες υπηρεσίες, στοχεύοντας υποτίθεται σε εξοικονόμηση πόρων. Στο συγκεκριμένο όμως γραφείο, σας είπα και προηγουμένως, είναι ιδιόκτητο. Δεν έχουμε ενοικία, δεν έχουμε έξοδα επιπλέον. Εάν βάλεις στη ζυγαριά τις εργατόρες οι οποίες θα χάνονται από τους χιλιάδες ανθρώπους που θα μπαινοβγαίνουν στον Άγιο Νικόλαο, τα έξοδα που θα δημιουργούνται είναι πάρα πολύ περισσότερα. Δηλαδή είναι αδιανόητο, δεν υπάρχει λογική σε αυτό.
Επικαλούνταν λοιπόν σαν πρόσχημα τις δεσμεύσεις απέναντι στο μνημόνιο και διάφορους αριθμούς που έλεγαν ότι κάποια στοιχεία τα οποία βεβαίως θα εμφανίζουν αυτοί όπως θέλουν. Ναι, οπότε δηλαδή όπως... μπορεί να είναι, πιστεύετε ότι είναι αναστρέψιμη αυτή η πορεία, γιατί ό,τι αρχίζει να ψιθυρίζεται, συνήθως το βρίσκουμε μπροστά μας. Έτσι, το γραφείο της ΔΕΗ τώρα... Αν αντίδραση να σταλεί ναι. το μήνυμα ότι ο λαός της περιοχής δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτεί, αντιδρά οι φορείς όλοι, ο Δήμος κλπ, όλοι μαζί ενωμένοι να απαιτήσουμε... Να απαιτήσουμε. Κοιτάξτε, είναι πολλά τα θέματα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο το γραφείο της ΔΕΗ. Το ένα φέρνει το άλλο. Είναι μια αλυσίδα. Δηλαδή, είναι αυτό που την εποχή που κλείναν υπηρεσίες που έπρεπε να υπάρχει και από πλευράς επικυβερνήσεων για να είμαστε δίκαιοι, Σαμαρά, Βενιζέλου και Δημάρ τότε, είχε ξεκινήσει αποψήλωση των υπηρεσιών. Κλείσαν σημαντικές υπηρεσίες, η εφορία, υποβαθμίστηκε το νοσοκομείο πάρα πολύ, το ΤΕΙ, το θέμα του ΤΕΙ είναι τεράστιο, διότι είχε δρομολογηθεί το θέμα και βλέπω τώρα ότι έχει παγώσει, δεν ακούγεται τίποτα. Ενώ είχαμε σαφείς υποσχέσεις από τον προηγούμενο Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Μπαλτά, τουλάχιστον εγώ σαν βουλευτής είχα σαφείς υποσχέσεις ότι το ΤΕΙ δεν θα φύγει αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί. Και, εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που δεν έχει γίνει τίποτα, υπάρχει στο ΦΕΚ, στο φύλλο της κυβέρνησης, δρομολογημένη ίδρυση νέου ΤΕΙ και δεν ακούω να γίνεται ψήθυρος τίποτα να ακούγεται. Και εδώ ρίχνω ευθύνες στον κύριο Θραψανιώτη, τον κυβερνητικό βουλευτή, ο οποίος αυτή τη στιγμή πρέπει να εκπροσωπεί όλα τα θέματα του νομού και να τα προβάλλει. Δεν βλέπω να ακούγεται τίποτα. Έχουν παγώσει όλα τα θέματα και δεν ακούγεται τίποτα. Και τώρα έρθει το τελευταίο χτύπημα για την περιοχή μας, αυτό με το γραφείο της ΔΕΗ. Και δεν έχω ακούσει κάποια αντίδραση, κάποια ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό, προς τον διοικητή της ΔΕΗ, μια παρέμβαση. Γι' αυτό έστειλα αυτή την επιστολή και την κοινοποίησα στα μέσα ενημέρωσης για να ξεκινήσει να δημιουργείται ένα κλίμα και μια απέτηση του κόσμου, ο οποίος φυσικά θα αντιδράσει στο καινούριο χτύπημα που δέχεται η περιοχή μας. Ναι, το οποίο ήταν αναμενόμενο, όπως το λένε, το ξέρουμε και το κουβεντιάζουμε και προς το παρόν δεν έχει γίνει κάτι σοβαρό από ό,τι καταλαβαίνω. Σας δηλαδή είπα, και εμείς το καλοκαίρι είχαμε... Το εφτάμινο που ήμουν κυβερνητικός βουλευτής μετά τις παρεμβάσεις οι οποίες είχαμε κάνει, είχε δοθεί υπόσχεση ότι δεν θα κλείσει τελικά το υποκατάστημα, θα πάει ο υπάλληλος για 2 φορές την εβδομάδα για τις ανάγκες του Αγίου Νικολάου προσωρινά, όχι μόνιμα. Και, εν πάση περιπτώσει, θα συνεχίσει να λειτουργεί το γραφείο. Το γεγονός τώρα ότι αλλάζει αυτή η απόφαση, δεν ξέρω πού οφείλεται, σε τι δεδομένα, τα δεδομένα που έχουν αλλάξει. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, προσπαθώ με τις επαφές που κάνω, και με την επιστολή, αλλά και όσες επαφές μπορώ και έχω τη δυνατότητα να κάνω, να σταματήσει τουλάχιστον αυτό το θέμα. Αλλά δεν είναι μόνο δικό μου θέμα σαν πρώην βουλευτής. Είναι θέμα, πιστεύω, όλης της κοινωνίας, όλων των φορέων. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος, σαν ο φορέας ο πιο μαζικός που εκφράζει την κοινωνία αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι πρέπει να βγει μπροστά και θα το κάνει, πιστεύω. Μάλιστα. Μόνο έτσι δηλαδή, με αυτό, να δώσουμε ένα αγώνα για αυτό. Κοιτάξτε, δεν καταλαβαίνω άλλη γιατί... γλώσσα, πέρα από το σκέφτονται μόνο το πολιτικό κόστος. Αυτοί είναι αποφασισμένοι να σαρώσουν τα πάντα. Βλέπετε τις αποφάσεις που παίρνει αυτή η κυβέρνηση κάθε μέρα. Είναι όχι απλώς υποταγμένοι και προχωρούν ακόμη και πιο πέρα από τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει απέναντι στο μνημόνιο που έχουν φέρει. Πολύ πιο πέρα. Άστε. Λοιπόν, οπότε το μόνο που σώζει λέτε σε αυτή την περίπτωση είναι να αντιδράσει η κοινωνία, να υπάρχει μια αντίδραση. Ναι. Τώρα το ΙΚΑ δεν ξέρω αν έπαιζε και αυτό τόσο καιρό, όπως και αυτό αποψηλωθεί, εδώ τα γραφεία του ΙΚΑ, της Ιεράπετρας, δηλαδή κάτι
Κοιτάξτε, και για το ΙΚΑ θα δώσει μεγάλη μάχη και μεγάλο αγώνα, διότι το είχαν έτοιμο το θέμα για το κλείσιμο του γραφείου τότε. Ναι. Επί κυβερνήσεων Σαμαρά Βενιζέλου. Ναι. Και είχαν δώσει μεγάλη μάχη και τότε, ο τότε διοικητής αποδέχθηκε, ας πούμε, το αίτημα και το είδε ότι ήταν δίκαιο και το σταμάτησε και πραγματικά ήταν μια μεγάλη αδικία. Αλλά εάν δεν υπάρχει συνολική αντίδραση για όλα αυτά που έχουν συμβεί και που θα συμβούν στο μέλλον εάν απλώς παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα, ας πούμε, σαν θεατές, δυστυχώς μας επιφυλάσσουν πολλές εκπλήξεις. Αυτή είναι ικανή, σας λέω, για όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε η μόνη λύση είναι αυτή, να καταλάβουν ότι υπάρχει θέμα μέσα από αγώνες. Και για να πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσει ένας νέος κύκλος διεκδικήσεων πλέον στην Ιερά Πέτρα, να αρχίσει μια αντίστροφη πορεία, να διεκδικήσουμε και για το νοσοκομείο πολύ περισσότερα και για το ΤΕΙ, διότι είναι η μοναδική πόλη του νομού που τελειώνει η λειτουργία του ΤΕΙ και δεν θα υπάρξει ανώτατη εκπαίδευση, τμήμα ανώτατης εκπαίδευσης στην Ιερά Πέτρα. Και για όλες τις άλλες υπηρεσίες που έχουν φύγει και πολύ κακώς έχουν φύγει και έχει αποψηλωθεί η πόλη. Μάλιστα. Πρέπει να αρχίσει ένας νέος κύκλος διεκδικήσεων, δυναμικών, με μπροστάρι το Δήμο και την κοινωνία μαζί, ούτως ώστε, ας πούμε, να αρχίσει αυτό, να σταματήσει η αποψήλωση αυτή των υπηρεσιών. Μάλιστα, για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, σε πρώτο πλάνο το θέμα της ΔΕΗ, είναι σε ιδιόκτητο κτίριο και δεν καταλαβαίνουμε το λόγο, τέλος πάντων, που πρέπει να φύγει, που χρειάζεται να φύγει, για ποιο λόγο, τέλος πάντων, και το γραφείο της ΔΕΗ, που εξυπηρετεί μια φορά τη βδομάδα, να θυμίσουμε, κάθε Δευτέρα εξυπηρετεί λογαριασμούς. Εξυπηρετεί, το λέω, μια φορά τη βδομάδα εξυπηρετεί, είναι ανοιχτό το ταμείο. Και αυτό είναι ένα θέμα, βέβαια, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να χειριστούν, βρε αδερφέ, το μηχάνημα της τράπεζας και χρειάζεται να πάνε εκεί για να πληρώσουν το ρεύμα τους, να κάνουν διακανονισμοί. Δεν γίνονται απόλυτα ή τέλος πάντων γινόταν μέχρι από τον Άγιο Νικόλαο. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς έβλεπες που πήγαινε το πράγμα. Γίνονται διακανονισμοί. Ναι, γίνονται, όχι όμως έτσι. Αλλά εκτός από διακανονισμούς είναι ένα σωρό άλλα πράγματα, λειτουργίες που κάνει το γραφείο εδώ. Τοποθετήσεις, ας πούμε, νεωρολογιών, μεταφορές σε άλλο όνομα, αλλαγή, ας πούμε. Ναι, ναι. Ναι, όλα αυτά, δηλαδή, για ένα χαρτί, για μια ερώτηση. Είναι συνεχώς γεμάτο. Αν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και να πάτε, υπάρχει κόσμος που εξυπηρετείται. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Να είστε καλά, κύριε Δερμητζάκη, καλημέρα να έχετε. Και μόνο για αυτό το θέμα σας πήραμε. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε κι άλλο για την πολιτική κεντρική σκηνή, ίσως σε κάποια άλλη στιγμή. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα να έχετε. Στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε. Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.